Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, διαβάσαμε και το δημοσίευμα σχετικά με τα πλαστικά καπάκια, όμως έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Φωτούλα Μαγουλά από τη χώρα. Να την καλημερίσουμε. Κυρία Μαγουλά, καλημέρα σας από την εκπομπή μας. Καλημέρα και από μένα, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του ράδιο Άντελε FM, Κύθυρα 107,3. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Τα Κύθυρα λοιπόν βοηθούν το Σύλλογο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων του νομού Πέλλας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν το ξέρουν και πάρα πολύ στο νησί μας. Καλό λοιπόν είναι έτσι να πούμε δύο λόγια για αυτό το πολύ σημαντικό έργο που κάνετε. Ναι. Λοιπόν, σας ακούμε. Ο Σύλλογος, θέλω να ενημερώσω ότι ο Σύλλογος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων νομού Πέλλας, που έχει την έδρα του Κολοκοτρώνη 10 στα Γιαννητσά, ταχυδρομικό κώδικα 5800, τηλέφωνο 2-38-20-24-751, συγκεντρώνει καπάκια πλαστικά για την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη από ηλεκτροκίνητα και χειροκίνητα αμαξίδια, αλλά και για οτιδήποτε άλλο ορθοπαιδικό είδος. Μάλιστα. Τα Κύθυρα από τους οικισμούς Χώρας, Καψαλίου, Λιβαδίου, Αγίας Πελαγίας, Ποταμού, από το γυροκομείο Κυθύρων συγκεκριμένα. Μάλιστα. Από κατοίκους και επαγγελματίες απέστειλαν μέχρι σήμερα 44.416 καπάκια. Μέσω του ΕΛΤΑ Κυθύρων και συνεχίζουν τον αγώνα αυτό χάρη στη δική σας βοήθεια. Είναι μεγάλος ο αριθμός, έτσι, αυτό. Ναι, μπράβο. Δεν είχαν ενημερωθεί. Ακριβώς αυτό, ότι δεν το ξέρουν ακόμα. Άρα πρέπει να το προβάλλουν πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι κάτι συγκινητικό και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Εδώ στο νησί ποιος το σκέφτηκε αυτό, κυρία Μαγουλά? Το σκέφτηκα εγώ. Μπράβο σου. Που βρέθηκα στον Πειραιά. Μπράβο σου. Και μια φίλη μου ζήταγε συνέχεια τα πλαστικά καπάκια και με ενημέρωνε ότι τα συγκεντρώνουν στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία του Πειραιά. Μάλιστα. Και ερχόμενη κάτω το Μάρτιο στο νησί, άρχισα και εγώ από να το λέω στους γνωστούς μου, στους επαγγελματίες της χώρας. Ξεκίνησα μετά στο Καψάλι και σιγά σιγά ζήταγα από εστιατόρια, από σούπερ μάρκετ. Δεν ανταποκρίθηκαν όμως, οφείλω να το ομολογήσω. Μάλιστα. Όλοι. Ναι. Εδώ η περιοχή ο ένας με τον άλλον άρχισε να ευαισθητοποιείται και να συγκεντρώνει καπάκια στο σούπερ μάρκετ του Κύση στη χώρα. Ναι, ναι. Και να φέρνουν και εμένα. Μπράβο. Στο μαγαζί σας εκεί, ε? Στο μαγαζί, στο μαγαζί. Μετά τα έκανα πακέτα και τα έστερνα με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση που σας έχω πει. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Να σας πούμε ότι και στην πυροσβεστική μαζεύουμε καπάκια, έχουμε μαζέψει αρκετά, έχουμε συγκεντρώσει αρκετά. Ελπίζω να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι έτσι που θα μας ακούσουν σήμερα και να προχωρήσει και άλλο αυτό το... Ναι. Αυτή η συλλογή. Ναι. Έτσι. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Βεβαίως. Μπορούν όμως και άτομα που έχουν ανάγκη στο νησί μας, από ό,τι έχω επικοινωνήσει με το Σύλλογο, ναι, ναι, να ζητήσουν παροχή βοήθειας, ναι, απευθείας στα Γιαννητσά για οτιδήποτε έχουν ανάγκη. Πολύ από ωραία. Μόνοι τους μπορούν να τηλεφωνήσουν και να πούν ότι έχουν κάποιο είδος ανάγκη. Γι' αυτό το λόγο εμείς συγκεντρώνουμε τα καπάκια, για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Πολύ ωραία. Αλλά ο καθένας από μόνος του ας κάνει αυτή την κίνηση. Βεβαίως, υπάρχουν τηλέφωνα εδώ, τα είδα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Μπορούν επίσης οι κάτοικοι των Κυθύρων να αποστείλουν απευθείας στον προαναφερθέντα σύλλογο με δική τους ευθύνη, ναι, καπάκια. Δεν είναι, δηλαδή μπορεί ο καθένας μας να συγκεντρώσει ένα καπάκια, να τα βάλει σε ένα πακέτο και να τα στείλει. Δεν είναι ούτε η δαπάνη μεγάλη, ούτε τίποτα. Όλοι μπορούμε. Όλοι μπορούν, βεβαίως και όλοι μπορούν. Και όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Έτσι. Αυτό είναι. Έτσι. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Συγχαρητήρια. Να τους βοηθήσουμε έστω με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ό,τι μπορούμε. Έτσι είναι. Συγχαρητήρια, κυρία Φωτούλα. Μπράβο. Σας ευχαριστώ. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν. Βεβαίως. Αλλά και σε εσάς που το σκεφτήκατε, διότι εντάξει, ναι, ναι, προσπαθήσατε. Και σε εσάς που προβάλλατε το. Όλοι βοηθήσαν. Όλοι βοηθήσαν, σίγουρα. Ήρθανε, τα φέρνουν, τα μετράμε. Είναι ένας μεγάλος κύκλος
που ναι. πολλοί συνάνθρωποι που βοηθάνε. Για τα πείτε μας. Τα καπάκια κάθεται μια φίλη με εδώ μαζί μου. Ναι. Τα παιδιά μου τα μετράμε γιατί θέλουμε να ξέρουμε και πώς τα στέλνουμε. Ακριβώς, βέβαια. Και εγώ πιστεύω ότι τα κύθυρα ήθελαν πολύ λίγα. Θα μπορούσαν μέσα στο καλοκαίρι με την κίνηση που έχουμε ναι. να είχαμε φτάσει ένα ποσό, έναν αριθμό. Υπολογίζω και τις 200.000 καπάκια. Σίγουρα ναι. Μπορούσαμε ναι. να στείλουμε και να βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο. Βεβαίως. Θα Άς δούμε. Αν ανταποκριθεί ο κόσμος, θα βοηθήσει. Μπορούμε. Είναι κάτι που το πετάμε στην ανακύκλωση. Βέβαια. Ας μαζέψουμε οτιδήποτε πλαστικό καπάκι. Ο καθένας στο σπίτι μπορεί να έχει μια τσαντούλα να βάζει τα πλαστικά καπάκια. Ναι. Έτσι. Εγώ προσωπικά θα συνεχίσω με δική μου ευθύνη να στέλνω όσοι μου φέρνουν καπάκια. Ναι. Και ελπίζω ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί που θα κάνουν. Θα προσπαθήσουμε να το προβάλλουμε παντού, κυρία ναι, Φωτούλα. Όσο μπορείτε και εσείς, πείτε το να το μάθει. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ για αυτή τη μικρή συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε άλλωστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Καλημέρα. Η επόμενη μέρα. Το πρωινό μαγκαζίνο του Adeline FM. Η κυρία Φωτούλα Μαγουλά, λοιπόν, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, φίλες και φίλοι. Για αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Φίλες και φίλοι, η επόμενη μέρα εδώ. Να παραμείνουμε στο θέμα λοιπόν. Μιλήσαμε με την κυρία Φωτούλα εδώ, την κυρία Μαγουλά από τα Κύθυρα. Όμως έχουμε την πρόεδρο του συλλόγου τώρα στη γραμμή, την κυρία Δήμητρα Χριστάκη. Την καλημέρα μας από τα Κύθυρα, κυρία πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το θέμα των πλαστικών καπακιών εδώ συζητάμε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια. Πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο και σε εσάς βέβαια. Πείτε μας δύο λόγια κι εσείς. Να σας πω ότι εμείς αυτή την κίνηση, αυτή την πρωτοβουλία θα έλεγα. Μάλιστα. Την ξεκινήσαμε εδώ περίπου 2 χρόνια. Mm-hmm. Βλέποντας με αφορμή ενός δημοσιεύματος που υπήρχε στο ίντερνετ κάποτε. Μάλιστα. Ότι με 3.000 καπάκια θα παίρναμε αμαξίδια. Αυτό βέβαια στην πορεία είδαμε ότι δεν ίσχυε. Ναι. Ναι. Και επειδή ο κόσμος συνέχισε να βοηθάει και πλέον επεκτάθηκε το θέμα σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι. Είπαμε να το κάνουμε πράξη. Έτσι, έτσι. Οπότε, ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε γιατί μπορούμε να βοηθάμε συνανθρώπους μας. Έτσι. Γιατί το καπάκι δεν κοστίζει. Τίποτα. Και ο κόσμος το πετούσε. Και τώρα βλέπουμε να σειραίονται καθημερινά καπάκια στο γραφείο από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Mm-hmm. Και ειδικά από τα Κύθυρα, τα οποία στηρίζουν πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Έτσι. Και ήδη με πολύ χαρά μπορώ να σας πω ότι δώσαμε 41 καροτάκια μέχρι και σήμερα. Μπράβο, μεγάλος αριθμός. Έτσι. Και προσπαθούμε να το συνεχίσουμε όσο κρατάνε οι δυνάμεις μας και ελπίζουμε να συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Κυρία Πρόεδρε, για πείτε μου, από όλη την Ελλάδα δηλαδή υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη, έτσι. Από όλη την Ελλάδα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται, ούτε εμείς δεν πιστεύουμε αυτό που γίνεται. Μπράβο. Όλη την Ελλάδα καταλήγουν τα καπάκια στα Γιαννιτσά, όπου είναι η έδρα του γραφείου μας. Εμείς λειτουργούμε 15 χρόνια τώρα. Ναι, ναι. Είμαστε σε χώρο που φιλοξενούμαστε από το Δήμο Γιαννιτσών. Έτσι. Μπορούμε και κάνουμε αυτό το έργο με τη βοήθεια μελών φυσικά, γιατί είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε, να καθαρίζουμε τα καπάκια, να μην μπαίνουν μεταλλικά στοιχεία μέσα. Βέβαια. Είναι διαδικασία. Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό. Δεν μπορώ να πω, να το εκφράσω με λόγια. Έτσι. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο. Θα τα πούμε μια άλλη φορά όμως. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Ευχαριστώ καλή πάρα δύναμη. Πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.